Να συναντήσουμε έναν άνθρωπο τον οποίο έχουμε να συναντήσουμε πολλούς μήνες. Μας έχει λείψει. Κυρία Πανά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Κυριάκο. Θυμάστε τότε πριν από τρία χρόνια πόσο καιρός πέρασε. Τα λέγαμε κάθε μέρα. Έτσι ήταν. Εμείς σα σας λείψουμε. λείψαμε ή μόνο εσείς <laughs> λείψατε. Ε, είναι αμφίδρομο και πρέπει <laughs> να συνεχίσουμε. <laughs> Μάλιστα. <laughs> Τώρα είδαμε μια ανάρτηση από τον, μια ανακοίνωση, τι ήταν, δεν ξέρω, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που καλεί τις χώρες να προετοιμάζονται για μια επόμενη πανδημία. Αυτό φαντάζομαι είναι κάτι γενικό, το οποίο μπορεί ανα πάσα στιγμή να συμβεί. Σωστά? Ε, όχι απλά είναι γενικό. Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν θα ξανασυμβεί μια σοβαρή επιδημία, αλλά πότε θα ξανασυμβεί μια σοβαρή επιδημία και τι χαρακτηριστικά συγγνώμη θα έχει. Άρα λοιπόν το report, η αναφορά που αναφέρεστε, έχει δύο στόχους. Το ένα είναι να ε, επενδύσουμε στο κομμάτι της ετοιμότητας και της προετοιμασίας. Και το δεύτερο είναι στο κομμάτι της προειδοποίησης, όπως πολύ ορθά το θέσατε. Και γι' αυτό ε, πρακτικά δίνει και κάποιες, ας το πούμε, συστάσεις. Ότι πλέον από τα μαθήματα που πήραμε από την παρούσα πανδημία, για το μέλλον, για την πιο έγκαιρη και ορθότερη λήψη αποφάσεων, γιατί το αντιμετωπίσαμε, όπως θυμάστε, καθημερινά αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες τακτικές. Και αναφέρθηκε α, ο πρόεδρος, η διεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε βασικούς πυλώνες. Η πρώτη αφορά τη συμμετοχικότητα και τη συνεχή επιμόρφωση πρακτικά των πολιτών πάνω σε θέματα υγειονομικών κρίσεων και διασυνοριακών απειλών, δηλαδή σε λοιμόξεις που μας αφορούν όλους και μπορεί να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά επιδημιών και πανδημιών. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και την Κύπρο είναι το να επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία ώστε να έχουμε τα απαραίτητα δεδομένα από όλε τις χώρες για να μπορούμε να λάβουμε έγκαιρα αποφάσει. Το τρίτο είναι η πολιτική βούληση και θέληση. Άρα λοιπόν ό,τι δομές ό,τι επενδύσει έγιναν από την παρούσα πανδημία, θα πρέπει όχι μόνο να τι συντηρήσουμε, αλλά να επενδύσουμε προ αυτέ ώστε να τι βελτιώσουμε. Για παράδειγμα, την έγκαιρη επιδημιολογική επιτήρηση για να δούμε αν κάτι αλλάζει στην κοινότητα. Και το τελευταίο είναι οι συνέργειε. Δηλαδή, από τη στιγμή που μιλάμε για διασυνοριακέ απειλέ, για σήματα που υπάρχουν και θα υπάρχουν, πώ μπορούμε συντονισμένα για την Ευρώπη τα κράτη-μέλη να λειτουργήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε γρήγορα την τεκμηρίωση και τη γνώση ώστε να βοηθήσουμε στις αρχές να λάβουν αποφάσεις. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο α, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το οποίο αναφέρεστε. Βάσει των όσων έχουμε μάθει μέχρι τώρα όλες αυτές τις δεκαετίες κάθε πόσο έχουμε μια μεγάλη πανδημία. Άξτε, όσον αφορά την οικογένεια το, του SARS-CoV-2 της COVID, της νόσο COVID, αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι περίπου ανά 10 χρόνια μας δημιουργεί κάποια προβλήματα ε, ε, με μικρές ή μεγαλύτερες επιδημίες. Το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι μόνο συγκεκριμένο ιός. Ε, υπάρχουν και άλλοι, και εκεί ήταν και η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πέρα από τους ευρέως γνωστούς όπως είναι ο ιός της γρήπης, ο οποίος έχει και αυτός τη δυνατότητα να προκαλέσει την επόμενη πανδημία. Ε, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι προκαλούν πολύ πιο σοβαρές λοιμώξεις ε, ε, στον άνθρωπο και έχουν χαρακτηριστικά του ότι μπορούν να μεταφερθούν από τον έναν στον άλλο εύκολα, όπως για παράδειγμα ο ιός έμπολα. Ε, και, και άλλα. Δηλαδή υπάρχει μία λίστα, αν θα μπορούσαμε να πούμε, με πιθανούς, μικροοργανισμούς που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Ε, άρα λοιπόν η προτεραιοποίηση σίγουρα στην έρευνα πρέπει να γίνει σε αυτούς τους μικροοργανισμούς που μέσα αγωγικά έχουμε κάποια δεδομένα ότι μπορεί στο μέλλον να προκαλέσουν επιδημίες ή πανδημίες και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι τη σιωπηλή πανδημία, δηλαδή των λοιμόξεων που υπάρχουν ήδη μέσα στα νοσοκομεία μα και έχει επιδεινωθεί η κατάσταση κατά την περίοδο τη πανδημία. Προσωπικά δεν γνωρίζω να σα πω πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία τη Κύπρου έχουν νοσήσει σοβαρά ή έχουν καταλήξει από πολυανθεκτικά στελέχη, δηλαδή να μπει κάποιο, για παράδειγμα, λόγω κάποιου τροχαίου ατυχήματο και να καταλήξει μέσα στη μονάδα γιατί κόλλησε πρακτικά ένα μικρόβιο το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα φάρμακα που έχουμε διαθέσιμα. Άρα η έννοια της πανδημίας, της επιδημίας και των λοιμόξεων είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους, είναι υπαρκτό και θέλει να στοχεύσουμε να επενδύσουμε σε αυτό για να είμαστε έτοιμοι. Αυτό, αυτή είναι η ουσία. Μάλιστα. Άρα δεν ανησυχούμε, παίρνουμε τα μέτρα μας, να είμαστε προετοιμασμένοι για να χειριστούμε οτιδήποτε προγύψει ανά πάσα στιγμή. Ακριβώς αυτό, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πανά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.